Στην Κομωτινή βρέθηκε σήμερα ο νέος πρέσβης της τουρκικής δημοκρατίας στην Αθήνα, ο κύριος Κερυμουράς, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμαρχο της Κομωτινής. Στο επίκεντρο της επίσκεψής του κυριάρχησαν οι πρωτοβουλίες που μπορούν να ληφθούν από τις δύο χώρες στον τομέα της οικονομίας και του τουρισμού. Την σταθεροποίηση αλλά και τη διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας στον οικονομικό και τουριστικό τομέα συζήτησαν ο νέος πρέσβης της τουρκικής δημοκρατίας στην Αθήνα Κερί Μουράς, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Γιαννακίδης και ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης του κυρίου Μουράς με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων καθηκόντων του. Ναι, προσυπογράφω και πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές ευκαιρίες ώστε να σταθεροποιηθούν αυτές οι σχέσεις. Ο κύριος Μουράς τόνισε μεταξύ άλλων πως η ύπαρξη της μειονότητας στη Θράκη είναι γέφυρα φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες, συμπληρώνοντας πως η έξοδος από την οικονομική κρίση της Ελλάδας βρίσκεται και στην Ανατολή με τη σύμπραξη εταιριών και επιχειρήσεων. Ο κύριος Γιαννακίδης από την πλευρά του ανέφερε πως στόχος είναι να προσελκυθούν τουρίστες από την Τουρκία, ενώ και το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων στον Εύρο τέθηκε στη συνάντηση. Δόθηκε το ένασμα να συζητήσουμε για αναπτυξιακά θέματα και συνεργατικότητα. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο είναι το επιστέγασμα αυτής της συνάντησης, είναι η συνεργασία για το καλό των λαών μας. Μιλήσαμε για το πρόβλημα που έχει την επικαιρότητα τώρα στην περιοχή μας και αφορούν τα νερά του Εύρου, όπου να ληφθεί μια πρωτοβουλία σε κεντρικό και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, τα τρία κράτη να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι του επικοινωνιακού διαλόγου και να μαζί να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο διαχείρισης του ποταμού και επίσης, όπως πολύ εύλογα στο ερώτημά σας, ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα της συνεργασίας σε επίπεδο τουρισμού. Είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε μια συζήτηση σύντομη αλλά θεωρώ πολύ θετική. Επιπρόσθετα είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις κοινές δράσεις και τα μνημόνια που έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια ο Δήμος Κομωτινής και συνεχίζει να αναπτύσσει με δήμους της Τουρκίας. Ο κύριος Γιαννακίδης μίλησε και για το θέμα των ΕΟΖ αναφερόμενο στο παράδειγμα της δημιουργίας ειδικής οικονομικής ζώνης στο Τσόρνο της Τουρκίας. Το θέμα της ΕΟΖ όπως έχει δρομολογηθεί διαφαίνεται λοιπόν σε επίπεδο χώρας ότι είναι εθνική υπόθεση. Λοιπόν, εμείς θα υποβάλουμε το επιχειρησιακό σχέδιο και τη μελέτη σκοπιμάτιας όπως ακριβώς μας έχει εχωρηθεί. Από εκεί και πέρα το εθνικό κράτος, η χώρα μας, θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υποστηρίξει αυτή την πρόταση 14 έως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προς την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή.